Τα γυρίσματα του Ανάδειξέ του συνεχίζονται στον πολύ ωραίο και φιλόξενο χώρο της Πνευματικής Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, στη Δημητρίου Σούτου 46, και έχουμε τη νομική μας ενημέρωση με το μαχόμενο δικηγόρο κύριο Χάρη Κατσιβαρδά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε και γκρίζες ζώνες, νομίζω, έπειτα από τη δικαστηριακή σας πρακτική, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε? Ναι, υπάρχουν ευρύτερου νομικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ζητήματα στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική, τα οποία ναι, είναι εξειδικευμένα, αλλά όχι και μόνο εκεί, αλλά γενικότερα και στη σχέση μεταξύ εντολέα και δικηγόρου. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία βεβαίως καλύτερη πίστη επιλύονται, αλλά έχουν προκύψει κατά καιρούς και χρήζουν δηλαδή επίλυση για να μπορέσει. Να μπορέσουμε να δει και ο δικηγόρος να συνεχίσει και ο εκάστοτε εντολέας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε μια περίπτωση ανάκλησης πλήρη εξουσιότητας του δικηγόρου. Πώς παρεμβαίνει εκεί ο δικηγορικός σύλλογος, τι πρέπει να γίνεται? Κοιτάξτε, μπορεί να μην παρέμβει κιόλας. Ο δικηγορικός σύλλογος ουσιαστικά είναι το πειθαρχικό όργανο, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του δικηγορικού συλλόγου, το οποίο παρεμβαίνει σε περίπτωση που παραβιαστεί κάποια διάταξη του πειθαρχικού δικαίου που διέπει ουσιαστικά ή της διοντολογίας που διέπει τον δικηγόρο, τόσο προς τον εντολέα όσο και προς τον έτερο δικηγόρο. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, αν υπάρξει μια ανάκληση συμβολογραφικής πληρεξουσιότητας, το οποίο κοινοποιείται στον δικηγόρο, ο οποίος έχει αναλάβει είτε με εργολαβικό είτε με απλή σύμβαση εντολής τη διεκπαιρέωση μέσα υποθέσεως, σημαίνει ότι πάβει η πληρεξουσιότητα. Οφείλει να παραδώσει τον φάκελο με σχετικά έγγραφα και με ένα πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής που δηλώνει βεβαίως ότι δεν υπάρχει κάποια απέτηση, κάποια οφειλή. Αυτό δηλαδή είναι το τυπικό. Είναι αναφέρεται το δικαίωμα του εκάστοτε εντολέα να λαμβάνει το φάκελο. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως, σε οποιοδήποτε στάδιο, εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη συμφωνία, έγγραφη και εφόσον βεβαίως έχει αμυφθεί. Θέλω να πω ότι οι επιμέρους όροι της σχέσης εντολής είναι μεταξύ των δύο μερών. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσουμε τις ειδικότερες διατυπώσεις, αν υπάρχει ανάκληση και οφείλει δηλαδή ο δικηγόρος να παραδώσει προσηκόντως το φάκελο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, γιατί έχουν συμβεί περιπτώσεις τόσο εις βάρος εντολών, αλλά τόσο και εις βάρος των δικηγόρων, ή κάποιες διαφορές οι οποίες έχουν προσαχθεί στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Δεν μπορώ εγώ να αξιολογήσω κάθε περίπτωση, είναι διαφορετική ούτε να πάρω θέση. Απλώς εγώ περιγράφω γεγονότα τα οποία έχουν λάβει χώρα κατά καιρούς και συζητώνται ή είναι γνωστά τη πάση και στο κοινό κτλ. Εγώ μπορώ να σας διακόψω και να ρωτήσω. Αυτή η ανάκληση πληρεξουσιότητας γίνεται με κάποιους τρόπους, με συμβολογραφικό τρόπο? Η ανάκληση γίνεται με. Ναι, γίνεται ανάκληση με τροποποίηση της συμβολογραφικής πράξης και κοινοποίηση με εξώδικη δήλωση. Ότι με δικαστικό επιμελητή δηλαδή. Με δικαστικό επιμελητή, ναι. Συντάσσεται δηλαδή εξώδικη δήλωση, η οποία κοινοποιείται ότι έχει ανακληθεί η συμβολογραφική πληρεξουσιότητα, δηλαδή η πληρεξουσιότητα η οποία είναι, διαλαμβάνει συγκεκριμένες σχετικές εντολές, οι οποίες σχετίζονται με την διαχείριση της συγκεκριμένης υποθέσεως. Άρα, αναλυτικός λοιπόν, στον τροποποιητικό συμβολογραφικό έγγραφο αναφέρει την ανάκληση η οποία του κοινοποιείται και του γίνεται γνωστή. Δηλαδή, να μην υπάρχει κάποια αμφιβολία ότι έχει εντολή και πάλι υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν κάποιοι ειδικότεροι όροι. Άρα, του κοινοποιείται του εκάστοτε δικηγόρου και μπορεί να παραδώσει τον φάκελο. Τώρα, πάει και στο σύλλογο αυτή. Όχι κατά, όχι κατά ανάγκη, σε περίπτωση που δυστροπεί και επιλαμβάνουν τα πειθαρχικά όργανα. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και το εξής. Υπάρχουν και κακόβουλες ανακλήσεις, οι οποίες ανάγονται δηλαδή σε ευθύνη του εκάστοτε εντολέα, υπό την έννοια ότι δεν καταβάλλεται η συμφωνημένη αμοιβή. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, υπό την έννοια ότι ενώ έχει κάνει κάποια εργασία, δεν έχει πάρει την αμοιβή της εργασίας αυτής, η οποία αποδεικνύεται. Θα μπορούσε να επιστραφεί φάκελος, συγγνώμη σας διακόπτω, να επιστραφεί ο φάκελος εν όψη κάποιας δίκης προκειμένου να βγει αναβολή και με κάποιο συμφωνητικό εντολέας να δώσει το ok στον δικηγόρο και να του πει ότι ναι, θα σε πληρώσω αργότερα, π.χ. όταν η δίκη τελεσυνδικήσει και θα του πληρώσει το ποσοστό του, ας πούμε, π.χ. Λέμε αν έχουμε ποσοστό. Ναι, αυτό, κοιτάξτε, δείτε, εδώ είναι, αυτό είναι συγκεκριμένο. Το ότι έχει συμφωνηθεί αναφέρεται σε κάποιο εργολαβικό κτλ. Όταν η ανάκληση του πληρεξουσίου βασίζεται στους όρους αυτούς, δηλαδή τι θέλω να πω, όταν η ανάκληση του συμβολογραφικού πληρεξουσίου άπαξ και λάβει χώρα, τεκμέρεται
αυτοδίκαιη λύση, δεν υποχρεούται ο πελάτης να καταβάλει τα χρήματα. Δηλαδή, στο εργολαβικό πρέπει, υπάρχει ρητή διάταξη, πρέπει να τελεσιδικήσει η δικαστική απόφαση, την οποία χειρίζει το ίδιο ο δικηγόρος. Γιατί το ποσό το οποίο εξαρτάται από την έκβαση της δίκης πρέπει ο ίδιος να την έχει αναλάβει. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από την αμοιβή τη δικηγορική. Mm. Εγώ έκανα την επισήμανση για τη δικηγορική αμοιβή. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αναβάλλεται το συμβουλευτικό πλειοψήφιο κτλ. Τώρα, αν μετά ταύτα, δηλαδή, την πάρει την υπόθεση και την πάει σε κάποιον άλλο δικηγόρο, καλή την πίστη όμως. Θέλει να δώσει κάποια χρήματα τιμή σε ένα κοινή καλή την πίστη στον προηγούμενο δικηγόρο, αυτό είναι στην ευχέρεια των μερών. Δηλαδή, μάλιστα, του εκάστοτε. Το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι οι συνενετικές λύσεις, η άμβλυνση των διαφορών, διότι ο στόχος είναι κοινός. Από τη μία, ο δικηγόρος να υπηρετήσει τα συμφέροντα του πολίτη και ο πολίτης να υπηρετήσει τα συμφέροντα. Δηλαδή, οποιαδήποτε μορφή έντασης ή μη δεν οδηγεί πουθενά. Τώρα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμοδιέστερο σε αυτές τις υποθέσεις περιπτωσιολογικά να επιληφθεί και να κρίνει των υποθέσεων. Άρα, υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να επισημάνω, γιατί εμείς δεν έχουμε στο μυαλό μας κάτι συγκεκριμένο. Μιλούμε γενικότερα μέσα από την πρακτική, όπως είπαμε και αρχικά, γιατί και εγώ έχω ερωτηθεί. Δηλαδή, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί η αμοιβή του δικηγόρου. Εδώ ο δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να κάνει επίσχεση εργασίας. Προβλέπεται ρητός. Δηλαδή, να μην παραδώσει τα έγγραφα, εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν του έχει καταβληθεί η αμοιβή, η συμφωνηθής αμοιβή της εργασίας. Έτσι, δεν μιλάμε για εργολαβικό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Το τι έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα θρησκευτικά. Να δούμε τη δική σας την άποψη. Κοιτάξτε, δείτε, οφείλουμε όλοι, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθετήσεως, κατευθύνσεως κτλ., να σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων εν γέννη, αλλά και των ανωτάτων δικαστηρίων. Και αυτό όχι επειδή πρέπει, το θέλουμε. Απλώς το επιτάσσει το Σύνταγμα. Δηλαδή, ο νομικός πολιτισμός υπαγορεύει, δεδομένου ότι υφίσταται το άρθρο 26 του Συντάγματος περί της σαφής οριοθετήσεως και της διάκρισης των εξουσιών. Η σαφής οριοθέτηση με έναν αστερίσκο, διότι υπάρχει η λεγόμενη διασταύρωση των εξουσιών. Έτσι. Πλην όμως, δεν πάβει η δικαστική εξουσία να είναι ανεξάρτητη, η δικαστική λειτουργία να απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Άρα, η απόφαση αυτή, αν τη δεχόμαστε ή δεν τη δεχόμαστε, αν μας. Συμβαίνει, μα συμβαίνει, πρέπει να συμμορφώνονται όλοι. Γιατί η απόφαση αυτή αφορούσε ουσιαστικά την εφαρμογή των άρθρων του Συντάγματος περί της επικρατούσας θρησκείας και την ακύρωση υπουργικών αποφάσεων. Πάντως, εγώ ως δικηγόρος, η θέση μου είναι ότι εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε τις επιταγές του αντιπροσωπευτικού μας συστήματος και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που μεταξύ άλλων είναι η απαραίτητη τήρηση των δικαστικών αποφάσεων και πόσο μάλλον δε το ανώτατο διοικητικού για ένα μείζον και κρίσιμο ζήτημα, ανεξαρτήτως των προσωπικών ή ιδεολογικών μας πεπιθήσεων. Άλλο θέμα τώρα. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών κατά το Σύνταγμα και τι ισχύει σήμερα? Κοιτάξτε, να δείτε, εδώ είναι ένα ζήτημα ακαδημαϊκό, θεωρητικό. Βεβαίως, όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε το Σύνταγμα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, τους νόμους του κράτους, να συμμορφωνόμαστε και ούτω καθεξής. Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος μιλώ για τον συνταγματικό πατριωτισμό, έτσι, η οποία επαφίεται στην καλή πίστη. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση να προστατεύουμε δηλαδή τον Σύνταγμα και την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το καταστήσουμε σαφές, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας ή δεν υπάρχει ουσιαστικά ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη. Είναι ένα ζήτημα όμως το οποίο προβλέπει ρητό στο Σύνταγμα και εγώ ως νομικός οφείλω να το καταθέσω, εφόσον ερωτήθηκα. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης κάπως, αν όχι νοθεύεται, θα έλεγα διασταυρούται από την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Υπό ποια έννοια? Το άρθρο 90 του Συντάγματος αναφέρει το εξής, ότι ναι, μεν η δικαιοσύνη ανεξάρτητη και διακριτή, όμως η εκλογή των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων ενεργείται αμιγώς από την εκτελεστική εξουσία με την συνεπικουρία της νομοθετικής εξουσίας. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Στην πράξη λοιπόν σημαίνει ότι ναι, μεν υπάρχει η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε σχέση με την νομοθετική και εκτελεστική, όμως ένα κρίσιμο ζήτημα ανάδειξη ηγεσία που λέει ρεχοκοκαλιά, αντιλαμβάνεστε, γιατί υπάρχει ιεραρχία και διάχυση εντολών από τον προϊστάμενο στον υφιστάμενο. Η κεφαλή των ανώτατων δικαστηρίων γίνεται με την παρέμβαση της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή οι διορισμοί γίνονται με προεδρικό διατάγματα με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουμε την νομοθετική εξουσία, και με την συνεπικουρία, με συγχωρείτε, την εκτελεστική εξουσία, έχουμε την παρέμβαση εκτελεστικής εξουσίας, έτσι, σε συνεπικουρία, γιατί είπαμε για
την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου σε συνεπικουρία με την νομοθετική εξουσία, διότι υπάρχει και παρεμβολή του οργάνου της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Το όργανο δηλαδή της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής στην ουσία συμβάλλει για την εκλογή των ανώτατων δικαστών στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν έχουμε μία ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όμως η ίδια η δικαιοσύνη παραγωνίζεται πλήρως και καθυποτάσσεται, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα της ανάδειξης ουσιαστικά των προϊσταμένων, των προέδρων, των ανωτάτων διοικητικών, ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων στην εκτελεστική με την συνεπικουρία της νομοθετικής δια των οργάνων των οποίων προανέφερα. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι ακαδημαϊκής φύσεως η ποιότητα της ανεξαρτησίας και ο βαθμός. Υπάρχει και αντίλογος. Εγώ δεν αξιολογώ, απλώς λέω τι αναφέρεται το άρθρο 26 συνδυασμένο με το άρθρο 90 παράγραφος 5 του συντάγματος, που φαινομενικά κάποιος μπορεί να πει για νόθευση. Εγώ δεν θα πω για νόθευση, υπάρχει βεβαίως ανεξαρτησία, το ίδιο το Σύνταγμα, αυτά τα οποία λέω τα κατοχυρώνει ρητός. Εγώ θα πω για διασταύρωση εξουσιών, οι οποίες είναι υπηρετούν το κοινοβουλευτικό μας σύστημα χωρίς να καταργούν και να αναιρούν την εκάστοτε ανεξαρτησία. Διότι αυτό συμβαίνει και με την νομοθετική και με την εκτελεστική εξουσία στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος της Βουλής. Ωραία. Αρκετά ενδιαφέροντες οι νομικοί προβληματισμοί λοιπόν σήμερα για τους τηλεθεατές. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι γνωστά. Εσείς είστε πάντα διαθέσιμος εξάλλου σε όλα τα τηλέφωνα που σας γίνονται και πολλές φορές έχετε εξυπηρετήσει και τους τηλεθεατές σε διάφορους προβληματισμούς. Απλώς ξέρετε, για να πω κάτι κατακλείδι, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε την έννοια τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Είναι η πηγή του δικαίου, από εκεί ξεκινάει το Σύνταγμα και οι νόμοι οι οποίοι συμφωνούν με αυτό, αστικό, ποινικό, διοικητικό. Αλλά το Σύνταγμα είναι το μείζον, μολονότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες με τα μνημόνια κτλ. Εκεί είναι το σημείο αναφορά μας. Τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η σημερινή μας καλεσμένη, η κυρία Σιμίνα Ντέλιου, είναι φυσικοθεραπεύτρια και συγγραφέα. Σας καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας, κυρία Σκορογιάννη. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση να κάνουμε σήμερα για τα παραδοσιακά φορέματα, για τα κοσμήματα, για ό,τι αφορά γενικά την παραδοσιακή φορεσιά. Εσείς γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Εύβοια και το γεγονός ότι μεγαλώσατε στην περιφέρεια, έτσι, πιο κοντά στην παράδοση και δεν είστε ένα παιδί της πόλης απομακρυσμένο από τις ρίζες, σας έδωσε μια ιδιαίτερη αγάπη για την παράδοση και για τη φορεσιά βέβαια. Πραγματικά είναι αλήθεια αυτό, επειδή μεγάλωσα στη Βόρεια Εύβοια και επειδή είχα επαφές, οι παππούδες μου ήταν πολύ, ιδίως η γιαγιά μου είχε πολύ αγάπη προς την ελληνική παράδοση και προς τον τοπικό πολιτισμό, έμαθα με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα ότι μπορούσα να διασώσω μιλώντας με ανθρώπους μεγάλους, προτού χαθούν οι πληροφορίες και το πρωτογενές υλικό. Και με αυτή τη λογική μπήκα σε διαδικασία να γράψω και τα βιβλία αυτά. Μάλιστα. Το πρώτο βιβλίο που γράψατε και εκδόθηκε το 2014 από τις εκδόσεις Φυλάτους λέγεται «Παραδοσιακές ελληνικές φορεσίες Βόρεια Εύβοια». Μάλιστα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει τις γυναικείες φορεσιές της Βόρειας Εύβοιας. Περιγράφει όλα τα κομμάτια και τα εξαρτήματα της φορεσιάς. Έτσι, τον τρόπο κατασκευής, φαντάζομαι. Και τον τρόπο κατασκευής τους, τον τρόπο που φοριόντουσαν, τον τρόπο με τον οποίο τους συμβολισμούς τους, έτσι, τα σύμβολα τα οποία κουβαλούσαν πάνω τους και τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την αρχαιότητα και με την τοπική ιστορία της περιοχής μας.
περιγράφει μέσα το βιβλίο τον τρόπο με τον οποίο συντηρούνταν η φορεσιά και κάνει ουσιαστικά εισάγει τον άνθρωπο που ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την τοπική μας λαϊκή κληρονομιά στο χώρο της παραδοσιακής φορεσιάς της Βόρειας Εύβοιας. Δεν είναι μία φορεσιά, είναι πολλές φορεσιές, ποικίλουν από χωριό σε χωριό. Και είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς από την πλευρά ότι κάθε μικρό χωριό είχε τη δική του ιδιαιτερότητα στη φορεσιά. Ιδιαιτερότητα στη φορεσιά, η οποία παράλασε. Μολονότι δηλαδή οι φορεσιές ήταν στη βάση τους, τα κομμάτια τους μπορεί να ήταν ίδιες, υπάρχουν αλλαγές στα χρώματα, υπάρχουν αλλαγές στα σχέδια, υπάρχουν αλλαγές στα κεντήματα. Σαν να λέμε ότι τότε οι άνθρωποι φτιάχναν τη φορεσιά τους για να δίνουν κάτι ιδιαίτερο και να διαφέρουν, αντίθετα σήμερα θέλουν όλοι να είναι το ίδιο. Ακριβώς. Και τότε υπήρχε αυτή η λογική ότι η φορεσιά λειτουργούσε και σαν στολή. Μπορούσε μέσα από μέσα από κάποια σημεία τα οποία υπήρχαν στη φορεσιά να μπορέσει κάποιος να καταλάβει αν η γυναίκα ήταν παντρεμένη, αν η γυναίκα ήταν ανήπαντρη, αν ήταν σε πλούσια οικογένεια, αν ήταν σε φτωχιά, αν υπήρχε αστικό υπόβαθρο στην οικογένεια. Μπορούσαν να καταλάβουν αν ήταν μόλις αραβωνιασμένοι. Υπήρχαν δηλαδή, οι άνθρωποι τότε είχαν κρυφό κώδικα, ο οποίος όμως ήταν πάνω στη φορεσιά τους. Έχετε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες μέσα στο βιβλίο που δείχνουν αυτά που περιγράφετε, αρκετά κατατοπιστικά. Ναι, όλα αυτά που δείχνουμε στο βιβλίο είναι αυθεντικές φορεσιές, οι οποίες φωτογραφήθηκαν από σπίτια, πήραμε δηλαδή το υλικό από σπίτια και δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί ξανά σε μουσεία και σε άλλες συλλογές. Πολύτιμο λοιπόν λαογραφικά. Πρόσφατα εκδώσατε και το δεύτερο βιβλίο σας με τίτλο «Γλώσσα με άρωμα Βόρειας Εύβοιας». Ένα βιβλίο με διαφορετικό λίγο περιεχόμενο, πάλι όμως με αγάπη στην παράδοση, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θηταρό και μέσα στο οποίο υπάρχει όλος ο πλούτος του τοπικού ιδιώματος της Βόρειας Εύβοιας. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τον τρόπο που το καταγράψατε και το αποδώσατε μέσα στο βιβλίο. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η καταγραφή έχει να κάνει με την επαφή μου με τους μεγάλους ανθρώπους, όπως είπα, λόγω επαγγέλματος. Μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε επαφή με το ιδίωμα, πολύ πιο έντονα, σε σχέση με το αν δούλευα σε μια άλλη δουλειά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να με ενθαρρύνει, επειδή το ιδίωμά μας δεν έχει μελετηθεί πάρα πολύ, μοιάζει με τα θεσσαλικά ιδιώματα, αλλά έχει και αυτό κάποιες ιδιαίτερες διαφορές, οι οποίες προφανώς απορρέουν από τους κατακτητές που είχαμε κατά καιρούς από την περιοχή, τις μετακινήσεις πληθυσμών. Έχουμε πολλά κοινά με τους Θεσσαλούς, έχουμε πολλά κοινά με τις Βόρειες Ποράδες, αλλά έχουμε και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δικά μας. Αυτά ήθελα να αποτυπώσω μέσα στο βιβλίο, όπου έχει ένα πολύ μεγάλο λεξιλόγιο ιδιωματικό, γύρω στις 3.000 λέξεις. Και υπάρχουν επίσης και γραμματικά φαινόμενα που μπορεί κανείς να δει, τη συνέχεια της γλώσσας ακριβώς. Έχετε όμως και μερικά θεατρικά εργάκια εντάξει μέσα στο βιβλίο αυτό. Με ποιο στόχο το κάνατε αυτό? Η λογική ήταν να μπούμε σε διαδικασία, να φτιάξουμε ένα βιβλίο το οποίο πρώτον να είναι ευχάριστο για να το διαβάζει κάποιος, να μην είναι απλά ένα γλωσσολογικό βιβλίο το οποίο θα απευθύνεται μόνο σε ειδικούς. Και πέρα από το κομμάτι αυτό, ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα υλικό το οποίο να είναι εύχριστο σε κάποιον πολιτιστικό σύλλογο, σε κάποιον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα θέλει να διδάξει την τοπιολαλιά στους μαθητές του. Πέρα όμως από αυτά τα βιβλία που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον, έχετε κάνει και το πρώτο σας ξεκίνημα με ένα διήγημα, το πρώτο σας λογοτεχνικό ξεκίνημα, το διήγημα Νεράιδα, το οποίο περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο τόμο με διηγήματα και μάλιστα βραβεύθηκε. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε για αυτό το πρώτο λογοτεχνικό σας ξεκίνημα. Ευχαρίστω. Πέρυσι η Ένωση Ρουμπλουκιωτών Αλεξάνδρειας έβαλε έναν διαγωνισμό, ο οποίος αφορούσε, είχε τίτλο «Ένα βράδυ δίπλα στο τζάκι, ο παππούς και η γιαγιά μου είχαν πει». Αφορούσε ιστορίες που έχουμε ακούσει από τους παππούδες μας. Πιθανόν και αυτοσχέδιες. Ναι, στα πλαίσια της μυθοπλασίας, αλλά και λίγο της πραγματικότητας. Και αποφάσισα να λάβω μέρος. Πήγε πολύ καλά το εγχείρημα. Το διήγημα λέγεται η Νεράιδα. Αφορούσε την παράδοση
ότι μέσα στις, μέσα στις υπαίθρου, όπου εκεί πέρα έχουμε τις νεράιδες που εμφανίζονται, αλλά το τέλος δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε, δεν είναι μυθικό, είναι πολύ απτό και δείχνει ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή είχαν αυτές ανάγκες, μέσα από τις οποίες ανάγκες αυτές, μάλλον τις οποίες ανάγκες αυτές καλύπτανε πίσω από ένα προπέτασμα μύθου. Και αυτό ήταν ενδιαφέρον και ίσως και γι' αυτό τον λόγο απέσπασε αυτή την βράβευση. Το δίηγημα αυτό υπάρχει μέσα σε έναν συλλογικό τόμο, ο οποίος λέγεται «Κόκκινη κλωστή δεμένη στον παππούδον την ανέμη», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Πέρα όμως από τα βιβλία που έχετε γράψει, που είναι εντάξει, ενδιαφέροντα και διαφορετικά, έχετε και ένα blog για τον ελληνικό πολιτισμό. Εκεί πέρα γράφω διάφορα άρθρα τα οποία αφορούν την ελληνική παράδοση, την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη, τη φορεσιά, το κόσμημα, τις παραδόσεις μας, τα έθιμα του λαού μας. Αφορά όλη την Ελλάδα, δεν αφορά μόνο τη Βόρεια Εύβοια. Και ο στόχος είναι να υπάρξει ένας χώρος όπου να μπορούν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μαθαίνουν πράγματα για τον ελληνικό πολιτισμό να μπορούν να βρουν κάποιες πηγές για τους ερευνητές, γιατί και αυτό υπάρχει μέσα. Όπως αναζητώ εγώ, πιστεύω αναζητούν και άλλοι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και είναι ωραίο να μοιραζόμαστε πληροφορίες με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Ενδιαφέρον. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολλές δραστηριότητες και ενδιαφέρουσες και δεν τελειώνετε εδώ, γιατί το επάγγελμά σας, δηλαδή πέρα από όλα αυτά τα εξορροπιστικά που κάνετε και σας γεμίζουν φαντάζομαι, το επάγγελμά σας είναι φυσικοθεραπεύτρια και μάλιστα έχετε ειδίκευση στη διαχείριση των λεμφοειδημάτων. Αναφέρεστε κυρίως σε γυναίκες που έχουν κάνει ένα χειρουργείο στο μαστό και την καλύτερη διαχείριση της κατάστασής τους μετά, ώστε να μην έχουν επιπλοκές. Μάλιστα. Έχετε λοιπόν και εδώ πέρα γράψει ένα βιβλίο αυτοβοήθειας για τις γυναίκες αυτές, που φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα θέλατε, τελειώνοντας τη συζήτησή μας, να φύγουμε λίγο από την παράδοση και να μας πείτε αυτό το πιο πρακτικό θέμα. Βεβαίως. Ουσιαστικά, έχοντας διαπιστώσει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τον καρκίνο, έτσι όπως γνωρίζουμε όλοι είναι μία από τις μάστιγες της εποχής μας και πώς οι γυναίκες, πώς εμείς είμαστε, πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένες απέναντι στο θέμα αυτό. Εξειδικεύτηκα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι κάτι στην Ελλάδα έχει έρθει πρόσφατα, γιατί υπήρχαν διάφορες προσεγγίσεις, αλλά δεν υπήρχε αυτή η ολοκληρωμένη αποσυμφορητική θεραπεία την οποία εφαρμόζουμε εμείς και η οποία εισήρθε από το εξωτερικό, από τη Γερμανία έχουν έρθει αυτές οι μέθοδοι. Αποφάσισα λοιπόν να εξειδικευτώ και να γράψω αυτό το βιβλίο με σκοπό να υπάρχει ένα εγχειρίδιο, γιατί οι περισσότερες γυναίκες παίρνουν τις πληροφορίες είτε από το νοσοκομείο, είτε από το φυσικοθεραπευτή του νοσοκομείου, είτε από το γιατρό τους. Ο στόχος ήταν να μπορούμε να έχουμε ένα εγχειρίδιο ασκήσεων, το οποίο η γυναίκα παίρνοντάς το μετά το χειρουργείο, να μπορεί από την πρώτη μέρα να έχει ένα κανόνα σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει και συζητώντας το με τον γιατρό της να βρίσκει τι είναι αυτό που ταιριάζει κατά περίπτωση. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει και ενημέρωση για την περίπτωση που θα εμφανιστεί λεμφίδημα, γιατί το λεμφίδημα μπορεί να εμφανίζεται στην πλειοψηφία του μέσα στα πρώτα 1-2 χρόνια, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες γυναίκες μετά από 20 χρόνια χειρουργείου έχουν κάνει αυτή την λεμφίδημα. Ναι, δηλαδή έχουν αυτό το πρίξιμο στο χέρι και στον κορμό, μπροστά πίσω, το οποίο αυτό μέσα στο βιβλίο μπορεί μια γυναίκα να βρει τα σημεία αυτά που θα καταλάβει αν κάτι πάει στραβά στο σώμα και της και να το προλάβει. Και ουσιαστικά δίνουμε έναν κανόνα σε σχέση με το τι άσκηση πρέπει να ακολουθεί, με το τι διαχείριση πρέπει να γίνεται. Δίνουμε πολύ σημασία στο να λάβει τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση, η οποία έχει να κάνει με αποσυμφορητική θεραπεία και συμπιεστικό ένδυμα, το οποίο θα βοηθήσει να διατηρηθεί το αποτέλεσμα. Είπαμε πολλά για διαφορετικά. Καλή πορεία στα έργα σας, στο συγγραφικό σας έργο, αλλά και σε όλα τα άλλα πράγματα τα οποία κάνατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σκουρογιάννη. Χαίρομαι για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.